η στάση της πλειοψηφίας του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας, που ενώ ορκίζεται στο όνομα των μικρών επιχειρήσεων, δεν καταδικάζει τη στάση της κυβέρνησης, που δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο ανακούφιση των μικρών εμπόρων. Συνεχίζουν τα χοροντάρια στους χρεοκοπημένους κοινωνικούς διαλόγους που έχουν φέρει το κίνημα σε αυτή την κατάσταση. Στην ουσία, μας στέλνουν εκκλεισμένο στο μαγαζί μας, έτσι ώστε να μην αφισβητηθεί ούτε λεπτό η κυβερνητική πολιτική. Βέβαια, δεν μας απάντησε η πλειοψηφία τι έχουν καταφέρει με αυτή τη γραμμή τα τελευταία 20 χρόνια, ποιος κέρδισε από τους χρεοκοπημένους διαλόγους, αν όχι οι κυβερνήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν τα τελευταία τους μέτρα προγράμματα χωρίς να εδρώνουν τα αυτοί τους, τα προς πίσω και η τάστηση με τη γραμμή της ΕΣΕ της πλειοψηφίας είναι πούτυρο στο ψωμί του. Η πλειοψηφία του ΕΣΟΛΟ απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι κατώτερη των περιστάσεων, που στην πράξη μπαίνει φρένο με τη στάση της οποιαδήποτε αγωνιστική δράση για τις 9 Δεκάτου, όπως έχει ήδη προκηρύξει ο ΕΒΕΛ, δεκάδες άλλοι εμπορικοί σύλλογοι και σωματεία αυταπασχολούμενων σε όλη την Ελλάδα. Αφού με βάση τα λεγόμενα του προϊόντου δεν τη θεωρεί δική του απεργία. Λες και τα προβλήματα των μικρών εμπόρων της Λάρισας δεν είναι κοινά με τους επαγγελματοτέχνες, με τους εργαζόμενους, με τους αγρότες που θα κοινοποιηθούν όλοι στις 9 του μήνα.